Σ' έχει ξεσπάσει στι Βρυξέλλες από τι αποκαλύψει που έγιναν για πάρτι με πρωταγωνιστέ μέλη του διπλωματικού σώματο και έναν Ούγγρο Ευρωβουλευτή, ο οποίο τελικά απαντελήγκωνε, υπέβαλε την παρέτησή του. Προχθέ την Κυριακή, ο Ούγγρο Ευρωβουλευτή και στενό σύμμαχο του Βίκτορ Όρμπαν, ο Γιώζεφ Ζάγκερ, υπέβαλε την παρέτησή του χωρί να καταλάβουν όλοι γιατί, ποιο ήταν πραγματικά ο λόγο, μέχρι σήμερα το πρωί που έγινε γνωστό ότι στι ε, Βρυξέλλε ε, την Παρασκευή τη νύχτα η αστυνομία είχε εισβάλει σε ένα γκέι μπαρ στο κέντρο τη πόλη και στον πρώτο όροφο του μαγαζιού βρήκε 25 άτομα, κυρίω άντρε, σε ένα σεξουαλικό όργιο. Ήταν διπλωμάτε, ήταν σε αυτού και ο Ούγκρο Ευρωβουλευτή και εντόπισε η αστυνομία και ναρκωτικά χάπια. Μάλιστα, ο Ζάγκερ προσπάθησε να το σκάσει από το παράθυρο και τραυματίστηκε πριν το πιάσουν οι αστυνομικοί. Ο λόγο που έγινε η έφοδο ήταν γιατί είχαν παραβιαστεί οι όροι του lockdown και γι' αυτό mm -hmm. επέβαλαν πρόστιμα σε όσου ε, συμμετείχαν. Ο Ζάγκερ ζήτησε συγγνώμη για το θέμα τη παραβίαση τη καραντίνα ε, και τίποτα άλλο. Ε, να θυμίσουμε ότι είναι ιδρυτικό μέλο του κόμματο του Όρμπαν του Φιντέ και είχε γράψει και το νέο συνταγματικό κείμενο τη Ουγγαρία, όπου λέει ότι γάμο είναι ένωση ενό άντρα και μία γυναίκα.